Εσύ τι θες να γίνεις? Εγώ θέλω να γίνω ψυχολόγος. Αν δεν είχα το πρόβλημα όρασης, ίσως σκεφτόμουν να ασχοληθώ και με κάποια από τις θετικές επιστήμες. Αλλά τώρα είναι πρακτικά αδύνατο, θα έλεγα. Το λέω ψυχολόγος, τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει? Βασικά θα ήθελα περισσότερο να ασχοληθώ με παθήσεις κατά κάποιο τρόπο. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή που πολλοί τους χαρακτηρίζουν, ας πούμε, τρελούς ή όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ασχοληθώ και να τη βοηθήσω. Τη μουσική? Απλά με ενδιαφέρει μεμονωμένα κάποια πράγματα, όπως η βυζαντινή μουσική, το παραδοσιακό τραγούδι και παραδοσιακά όργανα και το πιάνο. Με βάση την εικόνα τους. Ναι. Λέω μ' αρέσει αυτή ή μ' αρέσει αυτός. Ναι. Επειδή βλέπω αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Εσύ πώς επιλέγεις τους ανθρώπους? Είναι το χιούμορ, η ειλικρίνεια και η ευστροφία, σαν να λέμε, του μυαλού. Αυτά τα τρία. Λένε ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης αναπτύσσουν κάποιες δυνατότητες λίγο περισσότερο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πρόβλημα. Χρησιμοποιείς κάτι περισσότερο για να αναπληρώσεις αυτό το κενό? Ναι, με την ακοή λειτουργώ πιο πολύ. Και με την αφή βέβαια, αλλά η ακοή πιστεύω ότι είναι η πιο σημαντική για μένα. Με βοηθάει περισσότερο από τις υπόλοιπες. Η φωνή του άλλου μπορεί να σου οδηγήσει ένα συμπέρασμα, θα πρέπει να τον εμπιστευτείς ή όχι? Συνήθως ναι. Ίσως ναι, αλλά ίσως και διαστητικά μερικές φορές. Αλλά μπορεί πολλές φορές να είναι ο τόνος ομιλίας, ο τρόπος, ας πούμε. Ναι, ίσως.